Κάθε χρόνο, η δεύτερη ή πέμπτη του Μαρτίου, εορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα νεφρού και γίνεται μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη σημασία των νεφρών μας, να μην παραμιλούμε την παρακολούθησή τους. Φιλοξενούμε τον Διευθυντή του Κέντρου Αριστείας Βιοτράπεζα, καθηγητή γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνο Δέλτα. Καλώς ορίσατε, καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Εμείς ευχαριστούμε να ενημερωθούμε λίγο για τη σημασία των νεφρών μας. Όσοι αισθανόμαστε υγιείς δεν ασχολούμαστε μαζί τους, μέχρι να έρθει να μας βρει το κακό. Δυστυχώς αυτό είναι το επικίνδυνο, ότι οι νεφροπάθειες πολλές φορές είναι ένας σιωπηλός εχθρός. Και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα όπου βλέπουμε ανθρώπους να ανακαλύπτουν ότι έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας των νεφρών όταν είναι πολύ αργά ή σχεδόν πολύ αργά. Διότι η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία είναι απαραίτητη βεβαίως για τη ζωή, έχω με δύο νεφρούς και προσέχουμε και τους δύο, παρόλο που μπορεί να ζήσουμε και με τον ένα, γι' αυτό και ανοίγω παρένθεση εδώ για να πω ότι θα ήταν καλό να σκεφτόμαστε όλοι και την δωρεάν νεφρών, οργάνων. Αλλά η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας μπορεί να προχωρήσει πάρα πολύ χωρίς ο άνθρωπος να αντιληφθεί ότι κάτι συμβαίνει. Πώς θα το αντιληφθεί? Με τις σωστές εξετάσεις, αναλύσεις και επισκεπτόμενο στον γιατρό του τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα θα τον συμβουλεύσει ο γιατρός του. Αλλά εδώ είναι που τον ονομάζω σιωπηλό εχθρό. Γιατί δεν δίνει συμπτώματα ότι κάτι συμβαίνει. Δεν δίνει πάντοτε συμπτώματα. Η νεφρική λειτουργία μειώνεται πάρα πολύ πριν γίνει αντιληπτό ότι κάτι συμβαίνει. Λίγο αίμα στα ούρα, πρωτεΐνη στα ούρα, μια κόπωση ανεξήγητη, οπότε αναγκάζεται να πάει στο γιατρό. Ξέρετε, μόλις την περασμένη, μόλις αυτή τη βδομάδα μάλλον, Δευτέρα ή Τρίτη ήταν, που ανάμεσα στα πολλά περιστατικά που έχουμε, είχαμε ένα περιστατικό από σταλμένο από νεφρολόγο στην Αμόχωστο, για ασθενή, ο οποίος στην ηλικία των περίπου 60 ετών και πήγε στο γιατρό διότι δεν ένιωθε καλά, και ανακάλυψε ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο τελικό στάδιο νεφροπάθειας. Και ήταν αδιάγνωστος. Κανείς δεν ήξερε τι έχει, απλά είχε διαγνωστεί η νεφρική νόσος. Και το ενδιαφέρον είναι ότι στην οικογένεια αυτού του ατόμου, η μητέρα του ήταν άρρωστη, ο θείος του ήταν άρρωστος, κατέληξε στην αιμοκάθαρση. Υπήρχε και ο κληρονομικός παράγοντας. Υπήρχε έντονος κληρονομικός παράγοντας και όλοι αυτοί στην οικογένεια, ο αδερφός του επίσης ή η αδερφή του, δεν θυμάμαι. Και όλοι αυτοί είχαν έκπτωση νεφρική λειτουργία σοβαρότατη, είχαν καταλήξει την αιμοκάθαρση, αλλά περίμεναν κλινικά αδιάγνωστοι. Και ποιο είναι το καμπανάκι που χτυπούμε εδώ? Το καμπανάκι είναι ότι ο κάθε ένας που κάνει τον ετήσιο έλεγχο του και φανεί κάτι, ένας σωστός γιατρός, και δεν βλέπω γιατί να μην είναι σωστοί όλοι οι γιατροί, θα το παρακολουθήσει, θα το ελέγξει τι συμβαίνει, τι γίνεται. Και το άλλο που εννοείται στον προσωπικό μας γιατρό. Ξεκινούμε από τον προσωπικό μας γιατρό. Γενικές αναλύσεις αίματος, αυτά είναι αρκετά για να. Βεβαίως. Okay. Ξεκινούμε από τον προσωπικό μας γιατρό, ο οποίος συνήθως είναι ένας παθολόγος, ένας ειδικός παθολόγος. Επομένως, αν διαπιστώσει ο παθολόγος, προσωπικός μας γιατρός, ότι κάτι συμβαίνει, ή οικογενειακός γιατρός, γενικής ιατρικής. Όταν διαπιστώσει ότι χρειάζεται να τον δει ο νεφρολόγος, θα το παραπέμψει στον νεφρολόγο και ούτω καθεξής. Ξέρετε, ανάμεσα στα πολλά εργαλεία που διαθέτει εδώ και αρκετά χρόνια η ιατρική, είναι και η γενετική, την οποία αντιπροσωπεύω εγώ. Και έχουμε την. Νιώθουμε περήφανοι, αν θέλετε, να λέμε ότι διαθέτουμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Κέντρο Αριστείας, ένα πάρα πολύ καλό διαγνωστικό εργαστήριο, που ανάμεσα στα πολλά εξειδικεύεται και στα νεφρολογικά. Και μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια στο γιατρό και στον άρρωστο, προσφέροντας εξειδικευμένες γενετικές αναλύσεις, δηλαδή αναλύσεις που αφορούν στο DNA. Διότι πάρα πολλές από αυτές είναι κληρονομικές ή περίπου κληρονομικές και ενδείκνεται να υπάρχει μια γενετική προσέγγιση. Και πάρα πολλές κατευθυντήριες γραμμές για αρκετά νοσήματα εισηγούνται ότι ανάμεσα στα πολλά που πρέπει να γίνουν είναι και μια γενετική διερεύνηση, μια ανάλυση του DNA, όπου μπορεί να κατευθύνει τον γιατρό στο τι συμβαίνει. Και ειδικά αν αποδειχθεί ότι είναι κληρονομικό, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι πρώτου βαθμού συγγενείς κινδυνεύουν να πάθουν το ίδιο. Μα είναι αυτό θα σας έλεγα, ότι ο κληρονομικός παράγοντας είναι ένα καμπανάκι που πρέπει να χτυπήσει. Δηλαδή, αν υπάρχει στο σπίτι μου τέτοια περιστατικά, εγώ πρέπει να είμαι αλέρτη. Ναι.
Όμως, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που είπατε, όμως δεν συμβαίνει πάντοτε. Mm-hmm. Κάποιος μπορεί να έχει ένα γενετικό νόσημα ή κληρονομικό, αλλά να μην υπάρχει κατά ανάγκη ευρύτερο γνωστό οικογενειακό ιστορικό. Ο γιατρός θα αποφασίσει μέσα από τις αναλύσεις που θα κάνει. Τώρα, δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε δυστυχώς και πάλι το ότι οι νεφροπάθειες, η χρόνια νεφροπάθεια, η χρόνια νεφρική νόσος, είναι δυστυχώς συχνό νόσημα. Πέραν του 10 έως και 13% του γενικού πληθυσμού πάσχουν από μια μορφή χρόνια νεφρικής νόσου. Είναι πάρα πολύ ψηλό το ποσοστό. Ναι, είναι. Το κόστος στην Ευρώπη είναι υπολογισμένο στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τον χειρισμό, την θεραπεία, την παρακολούθηση ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο. Στην Κύπρο, δυστυχώς, θα ακούσετε αυτές τις μέρες από νεφρολόγους και άλλους ειδικούς που μιλάνε για τις νεφροπάθειες, θα ακούσετε δυστυχώς ότι η Κύπρος έχει την πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με την επίπτωση νεφροπαθειών ανάμεσα στον πληθυσμό μας. Έχουμε την μεγαλύτερη επίπτωση ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο και ασθενών που καταλήγουν στην αιμοκάθαρση και χρειάζονται να κάνουν αιμοδιάλυση ή μεταμόσχευση νεφρού. Άρα λοιπόν η πρόληψη. Γιατί θα κάνουν ό,τι μπορούν για να θεραπεύσουν κάποιον. Ναι. Αλλά η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Και εδώ, και πώς φροντίζω να λειτουργούν καλά οι νεφροί μου, πέραν από κάποια εξέταση που ενδεχομένως να κάνω. Δηλαδή είναι αυτό που γνωρίζουμε, το πολύ νερό να πίνουμε. Και η υγιεινή διατροφή γενικώς. Αλλά ο καθένας, ξέρετε, έχει κάποιους κινδύνους. Ναι. Είτε γενετικούς είτε άλλους. Θα τους συζητήσει με τον γιατρό του, με τον διατροφολόγο του, τον διατολόγο του. Δεν είναι μαγικά αυτά. Είναι απλές λύσεις και συμβουλές. Ναι. Το ανάμεσα στα πολλά όμως είναι και ο έλεγχος. Μια φορά το χρόνο τουλάχιστον κάνε τον έλεγχο σου. Είναι απλές ανώδυνες εξετάσεις που θα σου πούνε αν έχεις κάποιο πρόβλημα από τους νεφρούς ή από την καρδιά ίσως ή από κάτι άλλο. Και είναι γνωστό πλέον, δεν χρειάζεται να το τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή διάγνωση σημαίνει και πρόληψη. Αν κάποιος επέπρωτο να χάσει τον νεφρό του στα 50 του, αν προσέξει κάποια πράγματα έγκαιρα, μπορεί οι νεφροί να αντέξουν για άλλα 10 χρόνια ή και περισσότερα, προσφέροντας ποιότητα ζωής, δίνοντας την ευκαιρία να συνεχίσει να εργάζεται, να στηρίξει την οικογένεια του, να μην παροπλιστεί κάνοντας 3 φορές την εβδομάδα αιμοδιάλυση ή να είναι μεταμοσχευμένος και ούτω καθεξής. Δηλαδή, υπάρχουν λύσεις που προσφέρει η σύγχρονη ιατρική. Πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε εκεί στο κέντρο σε εξέλιξη ερευνητικά προγράμματα για καλύτερη διάγνωση και θεραπεία νεφροπαθειών. Μάλιστα. Και μπορεί να συμμετέχει όποιος πολίτης ενδιαφέρεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση και την πάσα που μου δίνετε. Βεβαίως, στο Κέντρο Αριστείας για τη Βιοτράπεζα και Βιοιατρική Έρευνα, στο Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Κέντρου Αριστείας, έχουμε ένα εξειδικευμένο εργαστήριο που κάνει έρευνες εδώ και πάνω από 30 χρόνια, σε συνεργασία με πάρα πολλούς ανθρώπους στην Κύπρο και στο εξωτερικό, για νεφροπάθειες. Και έχουμε προσφέρει πάρα πολλές διαγνώσεις, εκατοντάδες, χιλιάδες διαγνώσεις σε εκατοντάδες οικογένειες στην Κύπρο, με κληρονομικά κυρίως νοσήματα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχει μια ερευνητική προσπάθεια η οποία έχει συγκεκριμένους στόχους, την θεραπεία, την ορθή θεραπεία και την πρόληψη. Ταυτόχρονα έχουμε ένα διαγνωστικό εργαστήριο, που η δουλειά του είναι ακριβώς αυτή, πέρα από την έρευνα, να προσφέρει μια χειροπιαστή βοήθεια στον γιατρό για να διαγνώσει έγκαιρα και σωστά τον άρρωστο που έχει μπροστά του, όχι αφηρημένα, όχι άγνωστα πράγματα. Έχω ένα άρρωστο εδώ και χρειάζεται να κάνω μια διαφορική διάγνωση, ανάμεσα στην οποία προβλέπεται να κάνω και μια γενετική ανάλυση, δηλαδή ανάλυση του DNA. Και αυτό μπορεί να βοηθήσει τον γιατρό δηλαδή να βάλει την ορθή διάγνωση έγκαιρα και σωστά. Και αν χρειαστεί να μπει στην οικογένεια και να πει, ξέρεις, το έχεις εσύ, πιθανότατα το έχει ο πατέρας ή η μητέρα σου, τα παιδιά σου, τα ξαδέλφια σου, τα εγγόνια σου. Ελάτε όλοι να ελέγξουμε, διότι μπορεί να έχετε κάτι και να μην το γνωρίζετε. Αν σας το πούμε έγκαιρα, ενδεχομένως να προλάβετε την λειτουργία των νεφρών σας. Ξέρετε, το φετινό σύνθημα της Παγκόσμιας ημέρας νεφρού είναι να προλάβουμε το απροσδόκητο και να εξυπηρετήσουμε τις ευάλωτες ομάδες. Διότι έρχεται απροσδόκητα πολλές φορές αυτή η χρόνια νεφρική νόσος και η ανάγκη για αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού. Και όπως ξέρετε, και όλοι ξέρουμε. Ναι, κάποιες φορές είναι αργά. Όχι πάντα, αλλά κάποιες φορές είναι πολύ αργά. Ακόμη και στη διαδικασία να μην λειτουργούν καλά οι νεφροί, δημιουργά πάρα πολλά προβλήματα και στην κοινωνική ζωή και στη δουλειά. Βεβαίως. Αναστατώνει το άτομο, την οικογένεια, επιβαρύνει.
το Υπουργό Υγείας, είχατε και την Υπουργό Υγείας πριν από λίγο και είμαι σίγουρος το γνωρίζει αυτά, κυρία Κανάρη, και ούτω καθεξής. Και όσοι βάλλονται τις ομάδες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ανάμεσά μας, είτε λόγω κληρονομικότητας, είτε λόγω εργασίας, είτε λόγω κακής διατροφής, είτε λόγω καπνίσματος, είτε λόγω υπέρτασης, διαβήτη. Όλοι αυτοί είναι ευάλωτες ομάδες ανθρώπων που έχουν υψηλότερο κίνδυνο για χρόνια νεφρική νόσο. Και επιτρέψτε μου να αναφερθήκατε και στη βιοτράπεζα. Ναι. Κλείνουμε λέγοντας ότι προς την προσπάθεια να στηρίξουμε περισσότερο αυτές τις έρευνες για το καλό της κοινωνίας και του ασθενούς, έχουμε μια βιοτράπεζα. Και το σύνθημά μας είναι επενδύουμε στη βιοτράπεζα, επενδύουμε σε μια πιο υγιή Κύπρο. Αν έχετε κάποιο νόσημα στην οικογένεια ή υποψιάζεστε οτιδήποτε για τον νεφρού σας, τηλεφωνήστε μας. Ελάτε κοντά μας να συμμετάσχετε σε ένα από τα ερευνητικά προγράμματα που έρχομαι. Το τηλέφωνο είναι 77 77 18 38. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.